Να περάσουμε σε μια άλλη πολύ λαμπερή γυναίκα η οποία εγκυμονεί. Στη Δούκισσα, με συγχωρείτε, νομικού, η οποία βρίσκεται στον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της. Ναι, όταν Δούκισσα δεν πιάμε εδώ, τούτο ρε. Να φάεις κριτσινάκι, ωραιότατα. Λάλε νομικού σκέφτομαι. Συμπάσχομαι, καταλαβαίνω σε απόλυτα. Η νομικού, λοιπόν, με τον αγαπημένο της περιμένουν το πρώτο τους παιδάκι και σύμφωνα με το You Weekly και τον Dimis Blog, αυτό ήταν και ο λόγος για τον οποίο δεν πήγαν μήνα του μέλητος, αλλά αποφάσισαν να παραμείνουν στη Μύκονο. Το You Weekly όμως κάνει άλλη μία αποκάλυψη όσον αφορά το φίλο του μωρού και ανακοινώνει πως θα είναι αγοράκι. Περιμένουν γιο, λοιπόν. Η Δούκισσα νομικού. Καλώς να τα δεχτώ. Έχει μιλήσει και ο πατέρας της Δούκισσας, ο Φεάρομος. Ναι, είπε ότι δεν θέλει να πει κάτι επίσημο, δεν θέλει να ανακοινώσει κάτι, όπως και η υπόλοιπη οικογένεια δεν ανακοινώνουν κάτι, αλλά δηλώνουν και λίγο πανευτυχείς για την κατάσταση της κόρης τους. Οπότε... Κοίταξε, άμα το ζευγάρι δεν βγει, ή π.χ. η Δούκισσα, ρε παιδί μου, όταν αισθανθεί ήδη ότι θέλει να το πει, θα το μοιραστεί. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που κρύβεται, εν πάση περιπτώσει. Αυτό που δεν ανακοινώνει είναι το φίλο του μωρού. Την εγκυμοσύνη δεν ξέρουμε. Την ξέρουμε, δεν έχει δοθεί όμως επίσημη. Επίσημα, αλλά μας δηλώνουν λίγο την ευτυχία, περιμένουμε. Ναι. Εντάξει, ας κρατήσουμε τις επιφυλάξεις. Παρβάρα, μας στέλνει με ένα μήνυμα ότι είναι φαν σου και ότι θεωρείσαι συνέχεια. Νο Μαϊκ. Νόι. Τα είχα ένα σαρπάκι. Ένα πάνε, σου θέλει το. Φίλοι. Ένα Μανολής.